συνεχίζουμε τις ασκήσεις στην πρώτη Λυκείου στο κεφάλαιο έργο ενέργεια και εφαρμόζουμε βασικά αυτά που έχουμε μάθει στους νόμους του Νέου Θανάτου και τα καινούργια εργαλεία της Ρόδια που άνομα από το Θόμου ΚΟΕ. Πάμε να κάνουμε μια άσκηση πάλι. Είχαμε πει ότι υπάρχουν ασκήσεις οι οποίες βγαίνουν με το Θόμου ΚΟΕ. Σε σώμα μάζας μίλησαν λοιπόν 4 κιλά που ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, άρα έχει και ταχύτητα 0, ασκείται δύναμη έφυσον 10 νιώτων, πλάγια προς τα πάνω, η οποία σχηματίζει γωνία αφήνει το οριζόντιο επίπεδο. Η δύναμη F ασκείται στο σώμα για διάστημα χίλισον 10 μέτρα. Χίλιανα 10 μέτρα στο βάλουμε. Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος για τη μετεφήμιση των 10 μέτρων, το ολικό διάστημα μέχρι να σταματήσει το σώμα, είναι το συντελεστής τιμής μήνυσον 0,2, το ημίκον της γωνίας φύ, το οποίο είναι 0,6, το συνημίτονο της γωνίας φύ, που είναι 0,8, και αν βρούμε και το τζε, το τζε δίνεται 10 μέτρα στον τράπο. Λοιπόν, για να δούμε αυτή την άσκηση, πώς εξελίξεται. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε ένα σώμα εδώ πέρα, το οποίο αρχικά τι είναι, ακίνητο. Πάμε σε μια ενδιάμεση θέση και μια τελική θέση της πρώτης βάσης που έχει διανύσει με χιλιάδε. Ωραία. Εδώ στο σώμα και εδώ έχει αποκτήσει μια ταχύτητα βέα. Ωραία. Στο σώμα λοιπόν εδώ ασκούνται η ΕΕ, η οποία είναι πλάγια προς τα πάνω, να δει το βάρος, η μη και η κρυβή. Λοιπόν. Η F πρέπει να αναλυθεί σε F στο χ και στο ψ. Εντάξει, παιδιά. Αυτή είναι η γωνία φύ. Μετά από εδώ και πέρα, για να κάνουμε όλη την εξέλιξη της άσκησης, καταργείται η F. Οπότε οι μοναδικές δυνάμεις οι οποίες μένουν, προσέξτε, είναι το βάρος, μη ανή τόνος, θα δούμε γιατί είναι ανή τόνος, σε λίγο, και η τριβή τόνος. Μέχρι κάποια στιγμή που αυτό θα επιβαρυνθεί και η τελική ταχύτητα εδώ πέρα θα είναι 0. Αυτή εδώ η απόσταση είναι χ2. Το πιο λεπτό το οποίο προσθέτει η άσκηση είναι από την αρχή μέχρι και το τέλος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Από τη στιγμή που δεν βλέπετε στην άσκηση ο χρόνος, θα μπορέσουμε να παίξουμε πολύ καλά με σούμου κουέρα. Δηλαδή, πάμε πρώτα. Εφαρμόζουμε θόμου του ΕΕ για τις θέσεις ΚΑΠΑ και ΛΑΜΠΑ. ΣΥΓΜΑ ΛΑΜΠΑ ισού του ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑ. Ωραία. Έργαρε. Να βάλω τώρα το ξέρεις πακέτο που με βολεύει. ΣΥΜ το έργο της ΜΗ, ΣΥΜ το έργο του βάρους, ΣΥΜ το έργο της ΕΛΒΙΤΣ, ισούται κάπα τελικό, πλην κάπα αρχικό. Λοιπόν, το έργο της ΕΦ είναι F, επιχεί 1, επί το συνημίτωνο που σχηματίζει η δύναμη με την μετατόπιση. Θα μπορούσα να προσπάσω το έργο της ΕΦ, στο έργο της ΕΦ του ΧΗ και το έργο της ΕΦ του ΨΗ, το έργο της ΕΦ του ΨΗ δεν είναι 0 και να βλέπω μόνο με το έργο της ΕΦ του ΧΗ. Αλλά έτσι νομίζω ότι πολύ. Το έργο της ΜΗ είναι 1 επί 1, επί συνημίτωνο από 90, το έργο του βάρους είναι μία επιχή 1 επί συνημίτων 90, η μη και η χή με την μετατόπιση σχηματίζουν 93. Το έργο του εμείς προσέξτε, τάχα επιχή 1 επί συνημίτων 180, ισούνται τελική κινητική ενέργεια, ένα δεύτερο μη με ένα τετράγωνο και μια αρχική του 0. Ήταν ακίνητο να θυμάμαι όλα. Ναι. Αυτά τα δύο έργα, λόγω συνημίτων 90 δεν φέρνουν. Εδώ παίζει η F επιχή επί συνημίτων φ. Η κάποια τριβή θα μας ταλαιπωρήσει, αυτό είναι μείον 1. Μείον τάθε π.χ. ένα ίσου τέν δεύτερο μηδέν δρόμο, αλλά θα μας ταλαιπωρήσει. Ενώ το εξής, προσέξτε, για να το τελειώσουμε με τη μία, να μην βασανιζόμαστε πολύ. Η τριβή, ο τύπος της, είναι μία ποινή. Σωστά, ο τύπος της είναι μία ποινή. Μόνο που το μη, για να το βρούμε, πρέπει να κάνουμε ένα σίγμα ή το ψι μηδέν, που εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο κομπλικέ, είναι μη και έφτωξη, μείον βάρος ισούται το μηδέν. Άρα μη ίσον βάρος πλην έφτωξη,
Άρα μείνει στον MMPJ, πλήρη πιέση του ψήνει εδώ που έχει απέναντι, άρα είναι F, η μη τον φύ. Άρα η τριγή εδώ πέρα γράφεται μη, επί μη MMPJ πλήρη F, η μη τον φύ. Άρα πάμε εδώ κάτω και έχουμε F επί χ1, επί συμβή τον φύ πλήρη μη, επί μη MMPJ πλήρη F, επί μη τον φύ επί χ1, ίσως δεν δεύτερο μη πέρα το πράγμα. Σα θυμίζω ότι ψάχνω το γένα. Οπότε πολλαπλασιάζουμε όλου με 2. 2 επί χ1 ίσον. 2 μη επί τζε πλήν εφ μη τον οφή επί χ1 ισούτε μη δε ένα τετράγωνο. Διαιρούμε τη διάρκεια του μάζα. Τελεί, άρα το γένα είναι, βάζω μια ρίζα. 2 εφ επί χ1 ίσον μη τον οφή πλήν 2 μη επί μη επί τζε πλην έφη μη τον οφή επί χ1 διά εμ. Κάνετε τις πράξεις παιδάκια. Δεν είναι τόσο δύσκολο, έχουμε κάνει πολλές φορές πράξεις εδώ και βρίσκεται το βέν, για να σας κουράτε. Ωραία. Δηλαδή απλές αντιγραφές και προβλησίες. Αφού βρίσκουμε λοιπόν το βέν, μετά θα σας λέει το χ λίγο. Το χ1 ήδη μας το κυκλώσει. Οπότε τότε η έξυπνη κίνηση είναι να κάνουμε ένα σμουκουέ από τη θέση. Αφού έχουμε βρει την ταχύτητα βέλα, εδώ θέλει λιγάκι να αποκτήσετε εμπειρία. Δηλαδή, όταν έχουμε σαν αστυνομικό και κάποια ταχύτητα είναι 0, καλό είναι να την εκμεταλλεύσετε αυτή τη θέση. Εφαρμόζω λοιπόν τώρα, εφαρμόζω στο β' ερώτημα, θου κουέ από λάμδα σε μη, το οποίο παίζει σίγμα τάμενιο, ισούται δέλτα κάτω. Και μένει καλό. Το έργο του βάρους, το έργο της μη τόνος, το έργο τη τρίτη τόνο ισούται κάπα τελική στο μη πλην κάπα αρχική στο λάμδα. Πάμε. Το έργο του βάρου. Β επί χ2 επί συνεμή των 90. Το έργο τη μη τόνο. Μη τόνο. Επί χ2 επί συνεμή των 90. Το έργο τη τρίτη τόνο. Τα τόνο. Επί χ2 επί συνεμή των 180. Ισούται 0 τελική κινητική ενέργεια πλην ελεύθερο μη με ένα τετράγωνο. Είναι αυτό που έχουμε βρει. Αυτά τα δύο έργα πάλι θα κάνουμε παιδιά. Ιδενίσουμε. Αυτό κάνει μείον 1. Μείον ταυτόνο σε τη χήμιο, μείον ένα δεύτερο, μείον ένα τετράγωνο. Λιγάκι τα πλήν φεύγουν. Προσέξτε λιγάκι και ταυτόνο. Η ταυτόνο που θα γραφεί μη επί μη τόνο, που το μη τόνο θα βγει από σίγμα F ψ 0, επειδή καταργήθηκε τώρα για να μη F, αλλάζει το μη τόνο. Είναι μη τόνο που είναι βάρο στο σούπερ το 0, άρα το μη τόνο είναι MMZ. Οπότε γίνεται μη επί μη επί τζε αυτό, μη επί μη επί τζε επί χ2 ισούται μη δεύτερο μη επί δε ένα τετράγωνο, φεύγει αυτό με αυτό, βγαίνει το χ2 επί δε ένα τετράγωνο, δηλαδή μη τζε, κάνει την πράξη, λύσε το χ2 και γυρνάτε τη σου δουλέ, άρα το χ λίγο μεγάλε είναι χ1 και χ2 τέλος τάσης. Σας πω ένα ζαμπιάκι, ήταν η διπλή στην ουσία διάσκηση, αλλά είναι μια κλασικότητα διάσκηση. Ευχαριστώ.